Ωρε να απόψε το μανούλα μου. Απόψε το μαζί μας, όπως καταλάβατε, έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στα καλύτερά μας μια καταπληκτική κομπανία που μαζί τους θα ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα τραγούδια που τόνωναν το φρόνημα των Ελλήνων στην 28η του 1940. Τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, όλα αυτά τα τραγούδια είναι τόσο σύγχρονα, είναι τόσο κοντά μας. Και φυσικά παίρνουν υπόσταση μέσα από τις δικές σας φωνές και μέσα από τη δική σας μουσική, η οποία είναι πάντοτε διαχρονική. Και τώρα λοιπόν αμέσως να το συστήσω. Πρόκειται λοιπόν για τη φωνή, την κυρία Φωνή, που είναι ο Διαμαντής Ρουμελιώτης. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Και πάω φυσικά στο υπέροχο αυτό όργανο, στο κλαρίνο, στον Κώστα Καπανιτσάνο. Λοιπόν, Κώστα. Ένα υπέροχο όργανο, πραγματικά, που μας ξεσηκώνεις και το αγαπάμε όργανο, ιδιαίτερα. Είναι το εθνικό όργανο στη συνείδηση των Ελλήνων. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πάω λοιπόν στο φλάουτο, στο Κωστή Καλαϊτζάκη. Όχι φλάουτο, λαούτο. Λαούτο. Συγγνώμη, στο λαούτο. Το κατεξοχήν όργανο που δίνει το ρυθμό και το για να χορέψει ο κόσμος, να γενικά είναι ρυθμικό όργανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ μαζί με τα παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, γιατί η παραδοσιακή μουσική είναι η μουσική η οποία την αγαπάμε όλοι, μα όλοι οι Έλληνες, και είναι πραγματικά ένα κομμάτι που αφορά όλους τους Έλληνες. Είναι η εθνική μας κληρονομιά. Ναι. Μπορώ να πω την ιδιαίτερη συγκίνησή μου,
και έτσι μπορεί κιόλας και να έκανε και λάθος και το φλάουτο, το έκανα, το λαούτο το έκανα φλάουτο. Αλλά θέλω να πω τώρα πέρα από αυτές τη μικρή τη λεπτομέρεια ότι είναι πολύ μεγάλη η συγκίνησή μου. Γιατί ξαναθυμόμαστε μέσω αυτής της εκπομπής όλα αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι από ό,τι κατάλαβα, κύριε Διαμαντή. Ναι, είναι λίγο λοιπόν... Συγγνώμη, και χωρίς κύριε. Ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά κάποια διασκευή που την ξαναακούμε πάλι στη σύγχρονη μορφή της. Ναι, είναι νεότερα δημοτικά τραγούδια, αφού αναφερόμαστε στο 40. Mm. Είναι όμως παλιές μελωδίες, παραδοσιακές μελωδίες, που ίσως με κάποιες μικρές διασκευές και με νεότερα λόγια αναφέρονται στα γεγονότα του 1940. Η δημοτική μουσική, η παραδοσιακή μουσική, δεν ήταν δυνατό να μην ασχοληθεί με αυτό το σημαντικό γεγονός της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είναι η μουσική μας παράδοση, είναι ο λαϊκός μας πολιτισμός και γι' αυτό κάθε πλευρά της ζωής μας αναφέρεται η παραδοσιακή μας μουσική σε αυτό. Πάντως ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και ειδικά εκείνη την περίοδο πραγματικά ξεσήκωνε τον κόσμο, αλλά και τώρα όμως που τα ακούμε όλα αυτά τα τραγούδια, με την ίδια αίσθηση έχουμε. Μας ξεσηκώνει, είναι Κυριακή σήμερα ειδικά, 28 Οκτωβρίου, έχουμε γυρίσει από την παρέλαση, οι περισσότεροι θα κάθονται φαντάζομαι ακόμα στο τραπέζι, το κυριακάτικο τραπέζι, το εορταστικό τραπέζι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι σας έχουμε εδώ μαζί μας για να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα τραγούδια που ήταν συνώνυμα αυτή της αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που θα μας πείτε. Θα μας πει ο μαέστρος μας εδώ. Κώστα. Θα με την Τρίπολη Λοχάγη. Ναι. Θα σας πούμε ένα συρτό, σε ρυθμό συρτό τραγούδι. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι είναι καταγραφή της αείμνης της Δόμνας Σαμίου, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στις καταγραφές των παραδοσιακών μας τραγουδιών. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Διαμαντή, πάμε. Και του Μοριά ελεβέντες. Στο τέμαναμ, στο τέ, στο τέ πελένι κοιτούνται. Στο τέ πελένι κοιτούνται και στο Ιβάν κοιμούνται. Σε κορίτσα ανάθεμα σε κορίτσα κλεισούρα τε πελένη. Που πει μάνα, που πήρε τα παιδάκια μας. Στα παιδάκια μας δεν άφησες λεβέντη. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχει να κάνει με κοριτσά, με τεπελένη, δηλαδή όλα αυτά, από τους στίχους καταλαβαίνουμε ότι πόσο ξεσήκωνε λοιπόν τους Έλληνες, ότι πόσο κοντά ήταν η παραδοσιακή μουσική και την ανάγκη των Ελλήνων εκείνη της περίοδου το να μπορέσουν μέσα από όλα αυτά τα τραγούδια να πάνε και ήδη δύναμη. Αυτό ακριβώς. Αυτό το ρόλο έπαιξαν αυτά τα τραγούδια. Ναι. Και κατά καιρούς τα ιστορικά μας τραγούδια ακριβώς αυτό το ρόλο παίζουν. Mm. Όπως και τα τραγούδια του 21. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι, σας θυμόμαστε συνήθως, και είναι αυτό και φαντάζομαι και ένα δικό σας παράπονο, ότι σας θυμόμαστε... Καταλάβαμε τι θα πει.
Σας θυμόμαστε μάλλον αυτές τις περιόδους, δηλαδή τις, όταν έχουμε κάποιες επαιτίους, σε κάποια πανηγύρια. Αλλά όμως θέλω να σας πω ότι είσαστε τόσο, μα τόσο μοναδικοί, δηλαδή η παραδοσιακή μουσική και τα ακούσματα αυτά είναι τόσο διαχρονικά, έτσι, στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων πια, που πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις στις δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα, που πέρασε η Ελλάδα, το έθνος μας, ότι τελικά εκεί κατάφυγαν οι Έλληνες. Στην παραδοσιακή μουσική. Και είναι πολύ μεγάλο το χρέος. Θα ο Κώστας το θέμα αυτό. Τι θέλετε να σας πω. Ο Κώστας, τι... από ό,τι κατάλαβα, ο Κώστας, ο Καπιτσάνος. Ο Κοπανιτσάνος. Ο Κοπανιτσάνος. Έχεις ένα δύσκολο όνομα, βρε Κώστα μου. Ο Κοπανιτσάνος, λοιπόν, επέτρεψέ μου. Λοιπόν, ο Κώστας, ο Κοπανιτσάνος, έχεις από ό,τι κατάλαβα και όλη την κουλτούρα της παραδοσιακής μουσικής, γιατί έχεις ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί πολύ με την παραδοσιακή μουσική. Ξεκίνησα να παίζω 12 χρονών και το έχω αγαπήσει αυτό. Έχω κάνει έρευνες πολλές σε τραγούδια, μελωδίες. Και πώς ξεκίνησες να παίζεις ένα δύσκολο όργανο? Το κλαρίνο είναι δύσκολο όργανο. Λίγο από τύχη, λίγο ότι έπεσα σε καλούς ανθρώπους για να με βοηθήσουν. Οι γονείς από πίσω πολύ. Οι γονείς σου είχαν κάποια μουσική παιδεία? Όχι, αλλά τους άρεσε, ειδικά στον πατέρα μου, η παραδοσιακή μουσική, η δημοτική. Του άρεσε πολύ. Τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις πώς τελικά το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί στο να αγαπήσει τη μουσική. Και ειδικά την παραδοσιακή μουσική. Γιατί συνήθως τα παιδιά, τα σύγχρονα παιδιά, μπορεί να μην την ακούνε, να μην, γιατί δεν την έχουν μάθει. Γιατί δεν είναι τα ακούσματά τους, τα καθημερινά τους ακούσματα. Γενικά είναι αυτό που είπατε, δεν την έχουν μάθει. Δεν ακούγεται πολύ. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, ας πούμε, το ότι πλέον στις μέρες μας δεν είναι τόσο γνωστά πολλά τραγούδια που έχουν πολλές ομορφιές. Ναι. Απ' την άλλη, εγώ θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια στροφή της νεολαίας προς το παραδοσιακό. Και όταν λέω παραδοσιακό, εννοώ το αυθεντικό και το γνήσιο, γιατί ό,τι παίζεται με δημοτικά όργανα, με κλαρίνο, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αυτόματα είναι και δημοτικό τραγούδι ή παραδοσιακό. Σωστά. Τραγούδι. Σωστά. Αλλά σε αυτό έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα μουσικά σχολεία που έχουν δημιουργηθεί και έχουν φέρει σε επαφή τα παιδιά της πόλης, της Αθήνας ειδικά, με ακούσματα που αλλιώς δεν θα τα είχαν. Και είναι αξιοσημείωτο ότι οι παιδιά που μεγαλώνουν και ζουν μέσα στην Αθήνα, ότι βρίσκουν ενδιαφέρον στα παραδοσιακά όργανα και στην παραδοσιακή μουσική. Γιατί όντως υπάρχει πλούτος, υπάρχει Έχεις ενδιαφέρον σε όλα αυτά. Και τα παιδιά το καταλαβαίνουν, αρκεί να βρουν τον τρόπο να έρθουν σε επαφή με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και νομίζω ότι μέσα κιόλας και από σχολεία τους που διδάσκεται η μουσική, θα ήταν και ένας ωραίος τρόπος να προσεγγίσουν τα όργανα, τα μουσικά όργανα, αλλά και την παραδοσιακή μουσική, και να γίνεται μια ιδιαίτερη μνήμα, μια ιδιαίτερη αναφορά. Αυτό ήδη συμβαίνει αρκετά, με αρκετό βαθμό, γιατί αν ψάξουμε γύρω μας, θα δούμε πάρα πολλά νέα παιδιά που παίζουν παραδοσιακά όργανα που πριν 20-30 χρόνια δεν υπήρχαν, είχαν εξαφανιστεί. Ναι, ναι. Σαντούρια, λαούτα, κανονάκια. Ναι. Πάρα πολλά μουσικά όργανα. Έχεις που τώρα υπάρχουν παιδιά που παίζουν. Τα επόμενα δύο τραγούδια που θα μας τραγουδήσετε, ποια είναι? Θα πάμε σε ένα τσάμικο που είναι θεμελιωμένο πάνω σε κλασική μελωδία. Θα το ακούσετε και θα το καταλάβετε και οι τηλεθεατές μας. Σε τσάμικο ρυθμό και μετά σε ένα καλαματιανό. Πολύ ωραία. Πάμε. Yeah.
πέφτουμε όλοι σαν τα λιοντάρια, σαν ο εχθρός μας μπροστά μας βγει. Τσάμικο, πάμε να ακούσουμε το Καλαματιανό. Πολύ ωραία. Με τη ρυθμή που όλοι σηκωνόμαστε και τραγουδάμε, μας ξεσηκώνουν. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς τώρα χορεύετε και καλά κάνετε. Έτσι, γιατί θέλουμε παραδοσιακά να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και να περάσουμε καλά. Πάμε στο επόμενο. Καλαματιανό. Ψηλά στο τεπελένι, βαστά καρδούλα μου καημένη. Να ειδώ τα ένα, ειδώ τα Ελληνόπουλα. Ωραία πως πολεμούν αντάμα, με στη φλόγα, με στη λαβρά. Πέφτουν οι πέφτουν οι σφαίρες σαν βροχή. Ωραί κι ο βίδες χαλάζει, τα φανταράκια δεν τα νοιάζει. Πέφτουν στη μάχη σαν θεριά. Και το θάνατο σκορπάνε, όλοι αέρα αντιλαλάνε. Ήρωες, ήρωες που μείνανε. Στους παγούς και στα χιόνια, το όνομα του ζει αιώνια. Στους παγούς και στα χιόνια, το όνομα του ζει αιώνια. Τι
ωραίο στίχος, τι ωραίο στίχος. Άκουγα λοιπόν τώρα τους στίχους. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Να'μουνα πουλί, να πέταγα εκεί ψηλά, στο τεπελένι, εκεί που βρίσκονται όλοι. Πού ήταν το πεδίο. Το πεδίο των μαχών. Ναι. Όλες είναι ένας φόρος τιμής. Πραγματικά, παιδιά, ξέρετε κάτι, δηλαδή, όντως σε ξεσηκώνουν τα τραγούδια αυτά. Είναι πραγματικά ότι καλύτερο μπορείς να πάρεις από εκείνη την περίοδο, γιατί ο κόσμος, αν πάμε πίσω στο έπος του 1940, είχαν οι στρατιώτες μας τότε, πέρα από τις αντίξωες συνθήκες, είχαν και τον καιρό. Ήταν ένας πολύ άσχημος βαρυχειμώνας. Και φαντάζομαι ότι φυσικά, πέρα δηλαδή από τις σφαίρες, πέρα από όλα αυτά τα οποία έζησαν, από τη δίνη του πολέμου, είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτό δυστυχώς τον άσχημο καιρό. Όπου εκεί είχαμε κρυοπαγήματα, είχαμε δυστυχώς άσχημα τέτοια. Γιατί ακόμα υπάρχουν τραυματίες πολέμου από τότε, που τους βλέπουμε και στην παρέλαση, έτσι. Τα μηνύματα είναι πολλά. Θέλουν να ακούσουν τραγούδια. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Ποιο είναι? Θα πούμε ένα τσάμικο. Ναι. Η δημοτική μας μουσική από τη μία μπορεί να εξυμνεί τα κατορθώματα, από την άλλη πολλές φορές κλαίει. Ωραία. Για αυτούς που φύγανε, για αυτούς που χάθηκαν. Πολύ ωραία. Ένα τέτοιο τραγούδι θα σας πούμε τώρα. Ωραία, πάμε. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Και επαναλαμβάνω, μαζί μας λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στα καλύτερά μας. Έχουμε λοιπόν Κλαρίνο, Κώστας Κοπανιτσάνος, υπέροχος, καταπληκτικός. Ευχαριστώ πολύ. Φωνή, τραγούδι.
Ο κύριος Διαμαντής Ρουμελιώτης, εδώ μαζί μας. Και φυσικά στο Λάουτο, Κωστής Καλαϊτζάκης. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στο Λάουτο. Ένα πραγματικά, τι να πω, δηλαδή σας ακούμε και έχουμε συγκινηθεί όλοι. Γιατί πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω. Και αυτό πάλιστα που ακούσαμε ήταν ένα μυρολόι, έτσι, για όλους αυτούς έτσι που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την περίοδο. Δεν το είπαμε όλο για συντομία. Το τελευταίο στίχος είναι «Γεμίσαν τα βουνά κορμιά και κάμπι παλικάρια». Οπότε πραγματικό μυρολόγιο. Έτσι. Αλλά να σας πω κάτι. Ήταν όμως ένδοξος ο θάνατος αυτός, διότι τα παιδιά αυτά πέθαναν για να ζούμε εμείς τώρα ελεύθεροι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό τώρα θα σας πάμε σε ένα πιο εύθυμο τραγούδι. Ωραία. Έτσι πιο να ευθυμίσουμε, όχι να ευθυμίσουμε, αλλά να πάρουμε λίγο απάνω μας. Γιατί μετά από όλο αυτό φυσικά ήρθε η νίκη. Και η νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Για να μπορούμε τώρα εμείς να είμαστε ελεύθεροι και να καρπωνόμαστε όλα αυτά τα ωφέλη της ελευθερίας. Το επόμενο τώρα τι θα ακούσουμε. Είναι σε συρτό. Ναι. Με πιο ευχάριστο ρυθμό, οπότε ωραία, ταιριάζει τώρα. Πάμε. Καταπληκτικοί είσαστε. Καταπληκτικοί. Μας έχετε ξεσηκώσει, μας έχετε κάνει και είμαι σίγουρο ότι χορεύετε τώρα και στο σπίτι σας. Και θέλω να ρωτήσω λίγο τον τόπο καταγωγής σας. Διαμαντή μου. Κατάγομαι από την Ορεινή Αρκαδία. Είμαστε πατριώτες εμείς. Και είμαστε πατριωτάκια. Είμαστε πατριώτες. Όμως θέλω να πω και το χωριό έτσι για να το ακούσουμε λίγο. Ωραία. Είναι ένα ορεινό χωριό της επαρχίας Γορτινίας. Της παλιάς επαρχίας, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Λέγεται τώρα Μυγδαλιά, παλιά ονομασία ήταν Γλανιτσιά.
Μάλιστα. Ένα πολύ όμορφο χωριό με πολύ καλούς ανθρώπους. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας λοιπόν εκεί, στο αλλά χωριό. Έχω ζήσει όμως και αρκετά χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια, στον πύργο της Ηλίας. Οπότε στέλνουμε και εκεί την αγάπη μας και τη... Σε όλους τα φιλιά λοιπόν. Μας. Και φυσικά ιδιαίτερα στα μέρη αυτά, αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο που μας παρακολουθείτε, τα φιλιά μας. Λοιπόν, φυσικά, Κώστας Κοπανιτσάνος, είσαι από πού, λέγε. Ο πατέρας μου, η καταγωγή του είναι από τη Ζαχάρο, Ζαχάρο Ηλίας. Α, Ηλία και εσύ, μπράβο. Πελοπόννησο, δηλαδή, ναι, και εγώ. Ναι. Και η μητέρα μου από ένα χωριό της Λιβαδιάς. Τέλεια. Άρα λοιπόν έχεις και εσύ και από την Πελοπόννησο επιρροές, αλλά και από την. Μισός-μισός, ναι, και είναι περιοχές που το κλαρίνο είναι πρωτεύον όργανο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε στον Κωστή Καλαϊτζάκη. Από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι νησιώτης, είμαι κριτικός. Από την Κρήτη? Από την Κρήτη, αλλά αγαπάω πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική όλης της Ελλάδος. Ναι. Και είχα ασχοληθεί με τη μελέτη και του λαού του. Και του λαού του, πώς ήρθε στη ζωή σου? Από μικρός, έτσι ήταν γραφτό. Ναι, δηλαδή η οικογένειά σου είχε κάποια σχέση με τη μουσική? Όχι, όχι, δεν είχε καμία σχέση. Απλά το έβλεπα από μικρός στην Κρήτη που μεγάλωσα και εδώ στην Αθήνα μετά. Που πήγαινα στα πανηγύρια και έβλεπα τους φίλους να παίζουν και τους μουσικούς και από εκεί έτσι μου κινήθηκε η ιδέα να μελετήσω και να ασχοληθώ με το όργανο. Στην αρχή έπαιζα κριτικά, ναι, αλλά μετά το γυρίσαμε σε παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα γιατί αυτό ήταν το γραφτό για μένα να έτσι, γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λέτε πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Είπαμε τα παιδιά τώρα να σας πούμε ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αντίσταση, δηλαδή μετά... Ναι. Που ήρθαν οι Γερμανοί. Βέβαια. Και φούντωσε η αντίσταση στα βουνά. Στα βουνά τη. 41-42 μέχρι και το 44. Στα βουνά της Ελλάδας. Και αναφέρεται σε αυτό. Κάπως όπως είναι. Πανίτσα σήξα, αν θες τα βασίλειο ήρωσες.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καταπληκτικό. Είναι αυτό που λέγαμε ότι το δημοτικό τραγούδι εμψυχώνει. Αυτό το τραγούδι ακριβώς αυτό το σκοπό είχε που δημιουργήθηκε. Ότι πάλι κάποια στιγμή θα ανέβουμε. Θα ανέβουμε, αυτό ακριβώς. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι χάρη στους Έλληνες και χάρη την αγωνιστικότητά τους και στο εθνικό τους φρόνημα, μπορέσαμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή να είμαστε απόλυτα ελεύθεροι και να μπορούμε έτσι να έχουμε αυτόν τον πολιτισμό που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για ακόμα ένα τραγούδι. Ε? Ωραία. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Θα ακούσουμε ακόμα δύο τραγούδια, αν θέλετε κι εσείς. Σκεφτήκαμε να κάνουμε τώρα κάτι διαφορετικό. Για πέστε μας. Κάναμε την αφιέρωσή μας τα τραγούδια του 40. Ναι. Να πούμε και δύο τραγούδια της αγάπης παραδοσιακά, να το συνδυάσουμε σε χορευτικό ρυθμό. Πάρα και για το ωραία. Κοινό που μας ακούει. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, απολαύστε τους. Ωρε Περδίκο κι αμάν αμάν, Περδίκουλα η μερεβά. Ωρε Περδίκουλα η μερεβά, κι είναι η μάγρια βότανε. Μωρέ θύμωσα κι αμάν αμάν, θύμωσα την εδίρα. Μωρέ θύμωσα την εδίρα, στα αγριά βουνά την εστήλα. Ωρε και μια αυγή κι αμάν αμάν, και μια αυγή, μια κόντα αυγή. Ωρε την ακόνα και λαϊδί, μες του εχθρού μου την αυλή. Ωρε πέταει πέ κι αμάν αμάν, πέταει περδικούλα μου. Κουλά μου, γέλα στα χερούλια μου. Ο ήλιος βασιλεύει κι ημέρα σώνεται, κι ο νους μ' απ' την αγάπη δε σημαζώνεται. Εύγα να σε ειδώ, εύγα να σε ειδώ, εύγα να σε ειδώ, να παρηγορηθώ. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο. Βασιλικός θα γίνω στα παραθύρια σου, για να γλυκοφιλήσω τα μαύρα φρύδια σου. Ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε και σε κοκκίνησε. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο. Ε,
Εσύ είσαι το σταφύλι κι εγώ το τσαμπουρό. Φύλαμε εσύ στα χείλη κι εγώ στο μαγουλό. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάω από το υπέροχο αυτό όργανο, Κώστας Κοπονιτσάνος, το υπέροχο κλαρίνο, Διαμαντίζου Μελιώτης, αυτή η υπέροχη φωνή, μοναδική φωνή που μας ξεσήκωσε. Και φυσικά, Λάουτο, εδώ, Κωστής Καλαϊτζάκης. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που θυμηθήκαμε όλα αυτά τα τραγούδια που φυσικά έχουν να κάνουν με το έπος του 1940, αλλά όχι μόνο αυτό, θυμηθήκαμε και εμείς οι νεότεροι όλα αυτά τα τραγούδια που σιγοτραγουδούσαν εκεί πάνω στα βουνά, στο Τεπελένι, στην Κοριτσά, έτσι, και που κράτησαν το φρόνημα των Ελλήνων τόσο ακμαίο. Σας ευχαριστούμε πάρα για τη φιλοξενία. Πολύ. Να είστε καλά. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, έτσι. Πάμε σε ένα σύντομο λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα και επειδή τα καλύτερα έρχονται, μείνετε μαζί μας. Γιατί είμαστε στα καλύτερά μας.